ξεκινήσαμε κάθε χρόνο να κάνουμε εμείς οι γυναίκες πάνω από 40 μαστογραφία κάθε χρόνο. Η κόρη μου είναι 22. Θα ζητήσω υπερηχογράφημα μαστού. Μαστό. Το οποίο στο γραφεί. Εγώ μπορώ να κάνω και μαστογραφία. Επιβάλλεται να κάνω και τα δύο. Και τα δύο και υπερηχογράφημα θα ζητήσω. Γυναίκες, κοιτάξτε, αυτό που θα σας πούνε οι ακτινολόγοι είναι ότι... Στο γιατρό για να πάω να τη γράψω. Μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστό. Αυτά τα δύο. Με αφορμή όμως την ερώτησή σας να πω. Για να κάνουμε μαστογραφία σε ηλικία κάτω των 40, πρέπει να έχουμε σαφή ένδειξη ότι η κοπέλα μάλλον δεν έχει καρκίνο. Η κόρη μου 22. Δεν έχει κανένα λόγο να κάνει μαστογραφία. Όχι, μαστογραφία. Η κόρη σας θα κάνει υπερηχογράφημα μαστών μέχρι την ηλικία των 40 ετών, οπότε θα κάνει την πρώτη της μαστογραφία. Ναι. Αλλά και οι γυναίκες οι οποίες είναι πάνω των 40 και έχουν πυκνομαστό, καλό είναι να κάνουν και ένα υπερηχογράφημα. Όποιο γιατρό έχετε εμπιστοσύνη. Ακούστε. Αυτό ήθελα να πω. Πρέπει να είναι ηθικός, γνωστολόγος. Εγώ θέλω η γυναίκα καταρχάς να σπάσει το καπούκι της, να αφήσει το φόβο της στην άκρη. Μην τυπώνει και πάθω καρκίνο, μα δεν κινδυνεύεις από τον καρκίνο. Από το φόβο σου κινδυνεύεις να μην διαγνωστείς νωρίς. Έτσι δεν είναι. Θέλω πραγματικά. Θα με συλλάβετε. Θέλω πραγματικά η γυναίκα να βγει από το καπούκι της και να μιλήσει για εκείνο το σύμπτωμα το οποίο βλέπει στο μαστό της και ντρέπεται να το πει σε οποιονδήποτε γιατρό έχει εμπιστοσύνη. Είναι ο δερματολόγος της, ο δερματολόγος της. Είναι ο γυναικολόγος της, ο γυναικολόγος της. Ο γενικός γιατρός, ο αρμοτικός. Να σπάσει το φόβο και να μιλήσει. Να πάει στο γιατρό που εμπιστεύεται. Θέλω να ελπίζω ότι ο γιατρός που εμπιστεύεται, αν είναι δερματολόγος, θα τη στείλει σε ένα κλειδί. Να τελειώσουμε το δεύτερο. Ποιο δυνατά αν θέλετε. Δεν είναι σίγουρο πάντα ότι ο γιατρός ή ο γυναικολόγος θα ξέρουν να κάνουν το σωστό μια θα απογοητευτώ πάρα πολύ αν ο γυναικολόγος δεν ξέρει να κατευθύνει για θέμα καρκίνου μαστού. Κοιτάξτε να δείτε, όπως προείπες, το θέμα είναι να μιλήσουμε σε ένα γιατρό. Εάν υπάρχει ένας ειδικός γιατρός, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το μαστό, αυτό είναι το εφικτέρο. Μία γυναίκα όμως η οποία είναι στα βουνά του πάρκου, ναι, και δεν έχει επαφή με άλλο γιατρό, πρέπει να το πει στον έχουν συμβεί όλα και τα έχουμε δει όλα. Επίσης πρέπει να... Έχει συμβεί το συγκεκριμένο που λέτε και να το πουσάρω κι άλλο. Σε ξαδέρφη δικιά μου, η οποία ζούσε σε άλλη πόλη και δεν μπορούσε να έρθει να βρει εμένα και τη ζούσε στη Λάρισα, με έπαιρνε τηλέφωνο μου, είναι και έχω αυτά τα συμπτώματα. Της έλεγα, παιδάκι μου, πήγε να κάνει ένα υπερηχογράφημα. 32 ετών. Ο γυναικολόγος της έλεγε, δεν έχει τίποτα. Η ξαδέρφη μου επέλεγε να ακούσει τον γυναικολόγο της, γιατί αυτό ήταν το πιο ανώδυνο, γιατί εγώ την έβαλα σε μια διαδικασία ελέγχου. Και αφού περάσανε 6 μήνες, σηκώτεψα να πάρω να τη βουτήξω στο 5ο τηλέφωνο. Να πάρω να τη βουτήξω τα μαλλιά να τη φέρω, ας πούμε, τραβώντας. Ήρθε και μάλιστα πήγε στον κύριο Κατζάβη. Και με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν έλα, γιατί έχει και μου καρκίνο. 32 χρονών. Ούτε η θεραπεία, ούτε η φάρμακα θα πάρει, ούτε η φυσιοθεραπεία. Είναι, λέω, επαναλαμβάνω, ότι όπως σας είπατε, ο στόχος δεν είναι το τι θεραπεία θα κάνει, το αν θα κάνει μαστεκτομή ή μαστεκτομή. Ο στόχος είναι να προληφθεί. Και η πρόληψη είναι αυτή που πραγματικά σώζει ζωές. Να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που οργανώσαν αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Διότι δεν περίμενα να αυτή την αγωνία με κάποιους άλλους γιατρούς από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη κάναμε την ελληνική εταιρεία αφηγόνησης μαστού πριν 5 χρόνια. Με στόχο αυτό, να ενημερώσουμε τους γιατρούς οι οποίοι θα ενημερώσουν τον κόσμο και δεν θα πελαγοδρομούν. Να πηγαίνει στον ένα γιατρό να σου λέει θα κάνεις κάθε χρόνο, αλλά να σου λέει τι θα κάνεις, θα πετάξεις το κάποιο μαστού αν κάνεις κάθε χρόνο. Και ο σοφό, δεν λένε και ο κόσμος. Και κάνουμε κάθε χρόνο, δεν μπορούμε βέβαια να γυρνάμε σε κάθε πόλη. Όταν πρώτα ξεκινήσαμε, εγώ έκανα δύο τέτοιες εκδηλώσεις, μία στην Τρίπολη και μία στη Μυτίνα. Δυστυχώς
με ανταπόκριση το 1/4 από ό,τι είναι τώρα εδώ. Ήταν απελπιστικές οι ευθέρω. Είχα σκεφτεί να κάνω και εδώ ή στον Λεωνίδη, αλλά λέω με τέτοια αυτή μην γινόμαστε ρεζίνη, έρθονται και την Αθηναία. Τέλος πάντων, κάντε μαστογραφία, κάντε ό,τι θέλετε. Υπάρχει όλη η άνεση του χρόνου να προγραμματίσετε να την κάνετε στο νοσοκομείο. Δεν είναι τώρα αποφάσισα, αύριο την κάνω. Τώρα το αποφάσισα, παίρνω το νοσοκομείο τηλέφωνο, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες την κάνω. Σε 6. Ναι, κάποιες φορές υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Πάντως να γίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι στην Επιτροπή που έκανε. Να είστε καλά, όταν έχει κάνει ερώτηση.